Μαρτυρίες προβληματίζουν ενώ όπως καλείται στην έρευνα της Άννας Σταματιάδου, ελάχιστα θύματα βρίσκουν δικαίωση. Ήταν με το αφεντικό. Συγκεκριμένα ήταν με κινήσεις, ήταν με χειρονομίες. Ανέφερα θα το πω στη γυναίκα του, γιατί ήταν παντρεμένος και είχε και δύο παιδιά. Και μου έδωσε ένα ωραιότατο χάρτη απόλυσης. Ήταν μόλις 18 ετών η Γεωργία Σταματίδου όταν έζησε αυτή την τραυματική εμπειρία σε κατάστημα των Ιωαννίνων. Μια χρόνια μετά η YouTuber βίωσε παρόμοιο εφιάλτης σε ξενοδοχείο της Ρόδου από προϊστάμενό της. Παράτησε την καριέρα και αφοσιώθηκε στα δύο παιδιά της. Ήρθε μέσα στην κουζίνα πίσω από την πλάτη μου, με τράβηξε από το χέρι, μου τράβηξε και τα μαλλιά. Εγώ τσίριξα και εγώ πήγα στη διευθύντρια. Αυτό συνέχισε να έχει τη θεσούλα του. Θα σε δώσω όλες τις πληροφορίες. Αλλά μόνο αν ακούσεις μια ερωτική μου φαντασίωση με πρωταγωνίστρια εσένα. Μία στις τέσσερις γυναίκες έχει δεχθεί κάποιο τέτοιο ανεπιθύμητο άγγιγμα στη δουλειά της. Το 63% των γυναικών ηλικίας 18-24 ετών έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας της. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα, στις περισσότερες των περιπτώσεων ο δράστης είναι άντρας. Τα κορίτσια, τα νέα σήμερα, βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όταν ξέρουν ότι όταν φύγουν από αυτή τη δουλειά δεν θα έχουν να φάνε. Πολλές φορές υποχωρούν, δεν μιλάνε. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η ντροπή, υπάρχει άγνοια. Εξαιτίας του φόβου ελάχιστα περιστατικά καταγγέλλονται και φτάνουν στα δικαστήρια. Οι συνέπειες για τον δράστη είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Τιμωρείται με φυλάξη έως 3 ετών. Και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά περίπτωση τουλάχιστον. Θα σταματήσει αυτό το bullying πλέον. Θα μιλάνε. Στην γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, στην επιθεώρηση εργασίας αλλά και στον συνήγορο του πολίτη, υπάρχει πάντα κάποιος να σας ακούσει. Πολλαπλούς ρόλους καλείται να υπηρετήσει σήμερα μια γυναίκα που αποφασίζει να κάνει οικογένεια. Πρέπει να παλέψει μόνη της σε πολλά επίπεδα, οικογενειακά και προσωπικά, κόντρα στην οικονομική κρίση. Πάρα πολύ δύσκολο να το πρόγραμμα φορτωμένο, δουλειά, σπίτι. Η Μαργαρίτα Λόι συνδυάζει το διπλό ρόλο. Είναι μητέρα και σκληρά εργαζόμενη γυναίκα. Ναι, έγινε μητέρα.